Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Κοαφόρτς από τη Σχελέντη Μίλση και σήμερα σας δείξω τις λειτουργίες του Vector 21 και του Macro Dagger GPS. Πάμε! Σήμερα σας δείξω πώς λειτουργεί το Vector 21 και το Macro Dagger και ποιος και ο συνδυασμός σε τι μπορεί να μας βοηθήσει. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα μιλήσουμε σήμερα είναι το Vector 21. Αν πατήσουμε το Inventory, το Vector 21 είναι κιάλια, γράφει κάτω ότι είναι Range Finder, δηλαδή μπορούμε να βρούμε και την απόσταση. Βέβαια έχει και άλλες λειτουργίες, τις οποίες θα σας αναλύσω τώρα. Λοιπόν, όπως όλα τα κιάλια, πατώντας το B, τα παίρνουμε στα χέρια μας και με δεξί κλικ βλέπουμε μέσα από αυτά. Υπάρχει και έκδοση με τη νυχτερινή όραση, αλλά τώρα θα μιλήσουμε εδώ για την απλή, δεν είναι τίποτα, απλώς πατάμε στη νυχτερινή έκδοση το N και μας βγάζει να βλέπουμε νυχτερινή όραση. Λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή που έχω βγάλει τα κιάλια, λειτουργούν δηλαδή σαν κιάλια, βλέπω από μακριά ας πούμε αντικείμενα διάφορα. Μπορούμε να έχουμε όμως και κάποιες πληροφορίες. Τα βασικά κουμπιά που χρησιμοποιούμε στο Vector 21 είναι δύο. Είναι το Tab στο πληκτρολόγιο και το R. Τα δύο αυτά κουμπιά μας δίνουν δύο διαφορετικές λειτουργίες. Π.χ. εάν τώρα σε αυτό εδώ το κτίριο πατήσω το Tab, λοιπόν συνεχόμενα και το αφήσω, θα μου βγάλει τις μοίρες. Δηλαδή εδώ λέει ότι είναι στις 2-11 μοίρες αυτό εδώ το κτίριο. Αν κρατήσω πατημένο το R, μου βγάζει αυτό το κύκλο. Μόλις το αφήσω, μου βγάζει το νούμερο αυτό, 370 που βλέπετε δεξιά. Αυτό τώρα είναι η απόσταση που έχω εγώ από το αντικείμενο που είναι το σπίτι. Ωραία. Έτσι λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε το αντικείμενο. Τα μέτρα που έχει. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει ένα BTR. Ας πούμε ότι το βλέπω εγώ τώρα και θέλω να βγάλω την απόσταση ώστε κάποιος να το ρίξει. Μου λέει πες μου μέτρα. Τι κάνω. Κρατάω πατημένο το R. Ωραία, μόλις εμφανιστεί ο κύκλος το αφήνω και μου λέει 346. Λέω στο μάγκα, φιλέ είναι 350 μέτρα κάπου εκεί. Κάνει τη βολή. Λοιπόν, μια άλλη λειτουργία που έχει είναι, επειδή τώρα έχουμε υψομετρική διαφορά, δηλαδή εμείς εδώ πέρα που είμαστε πιο ψηλά από το BTR, το οποίο είναι εδώ, μπορούμε να μας δώσει και άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι, εάν πατήσουμε το R μια φορά και μετά συνεχόμενα και το αφήσουμε μόλις εμφανιστεί ο κύκλος, θα το κάνω μόλις τώρα. Ωραία, τι βγάζει. Βγάζει 348. Ωραία, είναι η απόσταση που είναι η βάση εδώ πέρα κάτω και τα μείον 29 είναι τα μέτρα που είναι η υψομετρική διαφορά του αντικειμένου λοιπόν από εμάς. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή δηλαδή είμαστε από τη δικιά μας μεριά, είμαστε 30 μέτρα πιο ψηλά από το BTR. Ωραία. Έτσι μετράμε δηλαδή την υψομετρική διαφορά. Δηλαδή αυτό εδώ τώρα είναι πιο χαμηλά. Π.χ. μπορούμε να μετρήσουμε τη διαφορά ύψους που έχουμε τώρα εμείς από αυτό εδώ το κτίριο εδώ πάνω. Ωραία, κάνει το ίδιο. Ρο και με μία φορά και μετά παρατεταμένα το αφήνουμε και βλέπουμε ότι εδώ που είναι πιο ψηλό, ας πούμε, έχουμε 22 μέτρα διαφορά. Εμείς είμαστε πιο ψηλά. Όταν είμαστε εμείς πιο ψηλά και το αντικείμενο είναι πιο κάτω, βγαίνει αρνητικός ο αριθμός. Εάν ήμασταν εμείς κάτω και μετράγαμε κάτι ψηλά, π.χ. αυτό εδώ το φάρο τώρα, το μετρήσω. Λοιπόν, εδώ λέει 29. Εδώ είναι η απόσταση λοιπόν. Κάνουμε α, συνεχόμενο, το αφήνουμε. Και βλέπουμε ότι έχει 13 μέτρα ύψος από εμάς. Δηλαδή από εδώ που είμαι εγώ έχει 13 μέτρα ύψος.
μπλε και το 25 που έβγαλε είναι ότι είναι 25 μέτρα από εδώ μέχρι εκεί. Ωραία. Εύκολο. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε με τα κιάλια είναι να μετρήσουμε την απόσταση από ένα σημείο στο άλλο. Αυτό πώς βοηθάει. Έχω βάλει εδώ για παράδειγμα τώρα, στην ταράτσα, ένα μάγκα. Αυτός εδώ ο μάγκας έχει λοιπόν ένα αλφα ταφ. Λοιπόν, είναι της ομάδας μου. Για κάποιο λόγο λοιπόν, μπόρεσε και ανέβηκε εκεί πάνω. Βλέπει το BTR και μου λέει, πες μου απόσταση για να του κάνω τη βολή. Αυτός τώρα, αν πατήσω το ρο συνεχόμενα και το αφήσω, τα 347 μέτρα λοιπόν είναι από μένα. Άρα άμα του τα δώσω, αυτός εδώ πέρα που είναι πιο μπροστά θα ρίξει με λάθος μέτρα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τα μέτρα ακριβώς που έχει αυτός με το BTR. Τι κάνουμε. Διαλέγουμε τον τυπά εδώ πέρα. Ωραία, το βάζουμε εδώ στο σταυρό και κρατάμε τώρα. Πατημένο το R, τον μετράει. Πατάμε χωρίς να αφήσουμε το R, το Tab. Κάνει την πρώτη μέτρηση, γράψει ένα point. Με κρατημένο τώρα το R πηγαίνουμε στο BTR και όπως είναι έτσι εδώ το αφήνουμε το R. Άρα μας έβγαλε τώρα ότι ο τυπάς με το BTR είναι σε 184 μέτρα. Άρα του λέμε του μάγκα, μάγκα, το όχημα από σένα είναι 184 μέτρα, κάνει τη βολή. Την κάνει λοιπόν τη βολή και πετυχαίνει. Αν του δίναμε τα δικά μας, η βολή θα πήγαινε άστο κάπου εδώ που θα πήγαινε και θα λέγαμε ότι είναι και άχρηστο, δεν μπορεί να το πετύχει. Λοιπόν, αυτές είναι βασικές λειτουργίες και μπορούμε κιόλας να κάνουμε το συνδυασμό. Αν πατήσουμε Tab και συνεχόμενα Ρο και εμφανίσει τον κύκλο, το αφήνουμε, μας βγάζει και τις μοίρες και την απόσταση. Πάμε τώρα στο MicroDagger GPS. Το MicroDagger GPS είναι ένα μικρό GPS τσέπης το οποίο μας δίνει πολλές πληροφορίες. Υπάρχουν δύο τρόποι να το ανοίξουμε. Είναι ο φλόρικος για μένα. Είναι δηλαδή Control Windows Key Equipment. Αν το πάμε εδώ θα μας το εμφανίσει τη μάπα κατευθείαν για να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις κατευθείαν. Αν το πάμε εδώ, το κλείνει τώρα. Αν το πάμε στο, αντί να το πάμε εδώ να μας το βγάλει στη μάπα και να θέλουμε να το βγάλουμε δεξιά, λοιπόν, πατάμε το show και μας το βγάζει. Equipment, MicroDagger, το κλείνουμε. Ωραία. Εφόσον είμαστε στο configure, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία κίνηση του παίχτη. Απλώς μας βγάζει εδώ το ποντίκι για να μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Ωραία. Το κλείνω τώρα. Και ο πιο γρήγορος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί το home. Λοιπόν, αν πατήσουμε το home, μας το βγάζει κατευθείαν κάτω. Αν το πατήσουμε άλλη μία φορά, μας το βγάζει να το ρυθμίσουμε. Άλλη μία φορά το home, μας το βγάζει κάτω και ούτω καθεξής. Όσο πατάμε το home, είτε μας το βγάζει να το ρυθμίσουμε, είτε να το έχουμε κάτω. Αν τώρα πατήσω control tab και δεν βλέπω τι έχω βάλει, yelling τέτοια, μπορώ με control home να το κλείσω και να δω τι έχω επιλέξει. Άρα, με home το βγάζω, με home το ρυθμίζω και με control home το κλείνουμε. Μπαμ μπαμ. Κάτι άλλο. Την ώρα που έχεις το όπλο σου, εάν έχεις βγάλει το MicroDagger κάτω δεξιά, εάν πατήσω δεξί κλικ και βλέπω από τα σκοπευτικά, το MicroDagger χάνεται. Άρα μην τρελαθείτε την ώρα που πηγαίνετε έτσι και δείτε ότι το MicroDagger και λες, ω, τι έγινε ρε, πού είναι το MicroDagger. Μόλις πατήσω δεξί κλικ εμφανίζεται, άρα μην τρελαθείτε με αυτό. Τώρα, θα σας πω κάποια πράγματα για το MicroDagger. Αν πατήσουμε λοιπόν home, πάμε στη ρυθμή. Εδώ πέρα, σου είχε δεκαψήφιο grid. Εμείς χρησιμοποιούμε πιο πολύ εύκολα το εξαψήφιο. Τα πρώτα τρία, λοιπόν, για το εξαψήφιο χρησιμοποιούμε τα πρώτα τρία από τους πέντε αριθμούς και τα υπόλοιπα τρία, τα πρώτα,
από τους άλλους 5 αριθμούς. Αυτή η σημαία εδώ πέρα λέει που είμαι εγώ, δηλαδή 012-090. Αν πάω στο χάρτη, λοιπόν, πάω στο χάρτη 012-090. Είμαι σε αυτό εδώ. Κομπλέ, είμαι εδώ στο, από εδώ στο φάρο. Λοιπόν, τώρα μπορεί λοιπόν να μου βγάλει τις συντεταγμένες. Κάτι άλλο που μπορεί να μου δώσει είναι τις μοίρες που κοιτάω. Ωραία, δηλαδή αν το έχω εδώ κάτω βλέπεις τις μοίρες. Ωραία. Αυτό εδώ πέρα είναι τα χιλιόμετρα, αν είσαι σε όχημα ή αν είσαι με τα πόδια. Δηλαδή τώρα μου προχωρήσω, πάω με 14 χιλιόμετρα. Είμαι πολύ γρήγορος. Κάτι άλλο. Εδώ πέρα έχει την ημερομηνία και την ώρα, όπως τη γράφει και εδώ, αλλά εδώ πιο πολύ λεπτομέρεια. Που είναι η αποστολή. Ωραία. Όχι τώρα που είσαι στο σπίτι. Γιατί άμα ήταν τώρα θα δεν θα είχαμε 2017. Και δεν θα είχα πριν 3 μέρες γενέθλια. Λοιπόν. Πάει και αυτό. Κάτι άλλο. Αυτό εδώ πέρα είναι το ένα μενού που μας δίνει τις πληροφορίες. Το άλλο μενού, αν πατήσουμε εδώ την πηξίδα, μας βγάζει μια πηξίδα. Κομπλέ, θα σου πω μετά που βοηθάει αυτή, αφού έχουμε πηξίδα, τι θέλουμε. Μετά υπάρχει αυτό εδώ ο χάρτης. Τώρα, όταν το ανοίξετε, θα είναι έτσι. Ωραία. Μπροστά μας έχουμε πόλη. Αυτός εδώ πέρα είναι τοπογραφικός χάρτης. Δηλαδή, σου δώσω ένα χάρτη στα χέρια και είναι έτσι. Κανένας χάρτης δεν δείχνει σπίτια και τέτοια. Γιατί οι σπίτια χτίζονται κάθε μέρα. Δεν μπορεί τώρα να έχεις λεπτομέρεια. Για να αλλάξεις να βλέπεις εικόνα του χάρτη από δορυφόρο. Ωραία, γιατί ο δορυφόρος πέρα από πάνω και τα βλέπει όλα. Αυτό εδώ πέρα το χάρτη το ξαναπατάμε. Και τώρα μπορούμε να δούμε ακριβώς και πού είναι τα κτίρια και αυτά. Αυτό βοηθάει πιο πολύ, ώστε αν θέλουμε να κινηθούμε π.χ. μέσα σπίτια, να βλέπουμε κατευθείαν που κινούμαστε, ας πούμε, τι έχουμε πιο μετά. Δηλαδή πηγαίνω εγώ τώρα και βλέπω τα σπίτια και ξέρω όταν θα βρεθώ μέσα στην πόλη που και τι θα έχω πιο μπροστά μου. Από το να ανοίγω το χάρτη και να κοιτάω στο έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι. Απλώς το έχω συνέχεια δεξιά μου. Ωραία, πάει και αυτό. Τώρα, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Εάν θέλουμε να βάλουμε ένα σημάδι με το δεξί κλικ, μπορώ και μετακινώ το χάρτη. Zoom in, zoom out με το ροδάκι ή με το συν και το πλήν εδώ πέρα. Αν πάω εδώ και χάσω που είμαι εγώ, πατάω αυτό και με πάει κατευθείαν εδώ που ήμουνα και δείχνει εμένα. Τώρα, αν θέλω να βάλω κάπου που θέλω να πάω εγώ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θέλω οπωσδήποτε να βρεθώ εδώ. Ωραία, σε αυτό το σημείο. Τι μπορώ να κάνω. Πατάω διπλό κλικ αριστερό. Ωραία, μου βγάλει το grid που είναι να πάω στο περίπου. Τον εξαψήφιο. Ότι θέλω να πάω στο κινητό κουτάκι. Λοιπόν, και ήδη τώρα μου έχει βγάλει το grid και μου λέει να κάνω και ένα όνομα. Ας πούμε ότι το ονομάσουμε Waypoint 1. Πατάμε OK, το έχει εδώ και πατάμε Set Waypoint να έχουμε αυτό το Waypoint. Κατευθείαν μας βγάζει την πηξίδα. Λοιπόν, αυτή εδώ η μπλε γραμμή τώρα, αν κάνω είτε κοιτάω έτσι, ωραία, όπου κοιτάω εγώ κοιτάω και η μπλε γραμμή. Είτε πατάω το Alt και γυρνάω το κεφάλι, βασικά γενικά όπου κοιτάνε τα μάτια κοιτάει και η γραμμή για την πηξίδα. Τώρα εμφανίζεται και μια κόκκινη γραμμή. Η κόκκινη γραμμή σου δείχνει πού είναι το waypoint που έβαλες. Ωραία, δηλαδή βάλαμε ένα waypoint εδώ που είναι σαν καρφίτσα. Αυτή τη στιγμή μου λέει ότι το waypoint είναι στο κόκκινο. Δηλαδή κοινώ την ομάδα μου και ξέρω ότι από εδώ είναι εκεί πέρα που έχω βάλει το waypoint να πάω. Μπορώ να βάλω πολλά waypoint, έτσι. Όσα θέλω εγώ μπορώ να βάλω.
Λοιπόν, βασικά μπορούν να μας δώσουν και waypoint να βάλουμε εμείς. Δηλαδή, μου λένε κάποιες συντεταγμένες. Λοιπόν, πατάω εδώ waypoints. Ωραία, κάνω ένα add, βάζω ας πούμε το grid, πατάω OK, ονομασία, OK και μου βγάζει δεύτερο. Ας κάνουμε τώρα ας πούμε ένα 012 090, OK. Το ονομάζω waypoint 2. Ή μου λέει ας πούμε το grid ή μπράβο, ας πούμε να το κάνω μπράβο. Πατάμε OK για να έχουμε αυτό το waypoint τώρα. Μας δείχνει και πόσο απόσταση έχει, έτσι. Πατάμε την μπράβο, το κάνω set και μου δείχνει τώρα από εκεί που είναι μπράβο. Κουμπλέ, αυτό με τα waypoints. Αν θέλω να τα σβήσω, πατάω delete και είμαι κουμπλέ. Τώρα, πώς συνδυάζω το Macri Dagger με το Vector 21. Είναι πολύ απλό. Πάμε εδώ. Ξανά, πάμε στο πρώτο μενού και πάνω εδώ που έχει την ώρα πατάω, μου εμφανίζει αυτά εδώ και πατάω αυτό, connect to, το πατάω και μου βγάζει ένα laser που είναι το laser του Vector 21 και κάποια κενά εδώ πέρα γιατί δεν έχω κάνει ακόμα μέτρηση. Αν θέλω να το βγάλω, ξαναπάω και το βγάλα με το connect to. Ωραία, το ξαναπατάω για να το έχω. Λοιπόν, τώρα για να πιάσω μια μέτρηση, δηλαδή είμαι εγώ εδώ πάνω, υπάρχει εδώ το BTR και θέλω να δώσω στις άλλες ομάδες. Εγώ ας πούμε η ομάδα μου δεν έχει άλλο αλφα-ταφ και θέλω να δώσω κάποιο grid στις άλλες ομάδες να ξέρουν που υπάρχει το BTR για να το σημειώσουν ή να το ρίξουν. Τι κάνω λοιπόν? Βγάζω τα κιάλια του Vector 21, το σημαδεύω και πατάω συνεχόμενα Tab και R. Μόλις εμφανίσει τον κύκλο, τα αφήνω και τα δύο. Λοιπόν, μου βγάζει τώρα αριστερά τις μοίρες, δεξιά τα μέτρα και κατευθείαν λοιπόν πατάμε τώρα εδώ, ήδη μας το έχει βγάλει και κάτω, έτσι, και με λέει 010 087 υπάρχει BTR μέσα στο compound, τους λέμε. Λοιπόν, 010 087 που σημαίνει πάει ο άλλος στο χάρτη 010. Λοιπόν, 087 είναι αυτό το τετράγωνο, compound εδώ, εδώ κάπου είναι το BTR. Ωραία. Ας αφήστε που έχω και εγώ εικόνα, ας πούμε, τώρα από ψηλά και μπορώ να το σημαδέψω και να γράψω BTR, ας πούμε. Ωραία. Τώρα ξέρουν όλοι ότι εκεί πέρα έχω κατευθείαν σημαδέψει το BTR. Έτσι δηλαδή μπορούμε μπαμ να δίνουμε στόχους. Ήδη ξέρω δηλαδή ότι είναι αυτό το σημείο. Εάν ήταν τώρα π.χ. κάτι εδώ πέρα που είναι στα εδώ πέρα ας πούμε που υπάρχει το τέτοιο εδώ πέρα, η σκοπιά, τι είναι αυτό. Λοιπόν, πατάω Tab R, το σημαδεύω, μου βγάζει τις μετρήσεις τις καινούργιες και λέει 009 085. Πάω χάρτη 009, 085, εδώ 085, εδώ πέρα ήτανε. Βάζω εδώ ας πούμε 3. Μπλε. Και έτσι τώρα έχω δώσει κατευθείαν ότι π.χ. εκεί πέρα υπάρχουν άτομα. Εύκολο. Αυτή είναι πολύ καλή λειτουργία. Αυτός ήταν ο συνδυασμός που μπορείτε να κάνετε με το να σας δώσει πληροφορίες. Και εννοείται ότι δίνει και άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι πόση απόσταση έχεις. Π.χ. από αυτό τώρα που μετρήσαμε εκεί πέρα την είσοδο. Πόσο ψηλά είμαι εγώ, το υψόμετρο που έχω, δηλαδή είμαι, έχω elevation διαφορά συν 19 εγώ, ωραία, είμαι πιο ψηλά εγώ, και υπάρχει και το grid, το δεκαψήφιο, εμείς χρησιμοποιούμε πιο πολύ αυτά εδώ. Αν θες τώρα για λεπτομέρεια το λες όλο, αλλά πιο πολύ θα μπερδέψεις πιστεύω.
Ωραία. Και καλό είναι να το σημαδεύεις εσύ που έχεις και την εικόνα. Λοιπόν, αυτό ήταν το μάθημα για το Vector 21 και το Macro Dagger. Πιστεύω να κάλυψα πάρα πολλά πράγματα. Θα βάλω κάτω στο description περισσότερες λεπτομέρειες για το καθένα να διαβάσετε. Ευχαριστώ για την ώρα σας. Τα λέμε.